Και λομές εγώ γύλα πεφανθεί λαβοϊσάμα γλακτίναν σε δίουτε πόδος αμφιπότα τάει παν καλάν αγά καταγωγής αυτά επτώες ειδοϊσάν εγώ δε χαίρω και γαράω τα δι το δε με φετέσοι Κύπρο γένια και γαράω τα δι το δε με φετέσοι Κύπρο γένια. Πέρασαν αρκετά χρόνια. Ο Ηρακλής και ο Ιφικλής είχαν γίνει πια έφηβοι. Ο Αμφιτρίων τους είχε μεγαλώσει σαν πρίγκιπες, γιατί φοβόταν την οργή του Δία. Αλλά καθώς περνούσε ο καιρός, δέθηκε με το δυνατό και έξυπνο θετό του γιο. Πάλεψε εσύ μαζί του, Αυτόλικε. Αφού είστε και οι δυο σας γη θεών, μπορείτε να δοκιμάσετε τη δύναμή σας μεταξύ σας. Όσο για μένα, αρκετά άντεξα για μια μέρα. Όταν παλεύω με τον αδερφό μου, πονάω πάντα. Ο Ιφικλής είναι δυνατός και γενναίος, Αμφιτρίων. Αλλά δεν έχει καμιά ελπίδα απέναντι στον Ηρακλή. Μια λύση μόνο υπάρχει. Πρέπει να βρούμε αντάξιους αντιπάλους και για τα δυο παιδιά. Για να δούμε αν ο μικρός μπορεί να τα βάλει με το γιο του, Ερμή. Κοίτα! Άνε, ο Αμφιτρίων είχε τους καλύτερους δασκάλους για τα δυο αγόρια. Ο Αυτόλικος, ο δάσκαλος της πάλης, ήταν στην πραγματικότητα ο γιος του Ερμή. Το μεγαλύτερο προτέρημα του Αυτόλικου δεν ήταν η ικανότητά του στην πάλη, αλλά η ευρηματικότητά του, την οποία κληρονόμησε από τον πατέρα του. Ο Ραδάμανθης, ο δάσκαλος των νομικών, ήταν ένας ακόμη γιος του Δία. Ήταν τόσο σοφός και δίκαιος, όταν πέθανε, τον έστειλαν στον Άδη για να κρίνει τους νεκρούς. Ο δάσκαλος ξυφομαχίας ήταν ο Κάστορος, άλλος ένας γιος του Δία, που τον απέκτησε με τη Λίδα, τη γυναίκα του βασιλιά Τυνδάρεο. Η Λίδα γέννησε τους δίδυμους ουράνιους θεούς, τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη. Ο Εύμολπος, ο δάσκαλος του τραγουδιού, ήταν γιος του Ποσειδώνα, του θεού των θαλασσών. Ο Εύρητος, ο δάσκαλος της τοξοβολίας, ήταν ο γιος του μεγαλύτερου τοξοβόλου ολόκληρης της Ελλάδας και κληρονόμησε το ταλέντο του πατέρα του. Ή μπορεί και να το πήρε κατευθείαν από τον παππού του, τον Απόλλωνα. Το τόξο ήταν τόσο ξεχωριστό που χρόνια αργότερα ο γιος του το έδωσε στον Οδυσσέα. Ο Χήρον, ο γιος του Κρόνου, ήταν αθάνατος. Ο πιο φημισμένος κένταυρος του αρχαίου κόσμου. Χάρη στη μεγάλη σοφία και τις πλούσιες γνώσεις του, ήταν περιζήτητος ως δάσκαλος και έδωσε στον Ηρακλή και τον Ιφικλή τις γνώσεις της ιατρικής και της αστρονομίας. Ο Λίνος, ο δάσκαλος της μουσικής, λέγεται πως ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε έντερα κατσίκας για χορδές στη λύρα. Ο Λίνος ήταν πολύ περήφανος για τον Ιφικλή και εκνευριζόταν με τον Ηρακλή. Σταμάτα! Η ήχη που βγάζεις από τη λύρα θα ενοχλούσαν ακόμα και κουφό! Άσε με πια ήσυχο, ανόητε μουσικέ! Δεν έχω καμιά όρεξη να παίξω λύρα. Με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να παλέψω με 100 ταύρους, κατάλαβες! Ηρακλή! Ο Κρέων, ο βασιλιάς των Θηβών, εξόρισε για ένα διάστημα τον Ηρακλή για να τον τιμωρήσει που επιτέθηκε στο Λίνο και για να του μάθει να ελέγχει τα νεύρα και τη δύναμή του. Έστειλαν τον Ηρακλή να προσέχει τα βόδια και τα πρόβατα των κυθερών. Η ζωή στην Ήπεθρο τον έκανε πιο δυνατό και ευκίνητο από ποτέ. Αλλά σίγουρα δεν το έμαθε να συμβιώνει με τους ανθρώπους.
Οι μόνοι άνθρωποι που έβλεπε εκεί ο Ηρακλής ήταν η οικογένεια ενός βοσκού, του Τέφταρου, με τον οποίο έκανε προπόνηση στην τοξοβολία και την πάλη. Ηρακλή! Ηρακλή! Ένα άγριο λιοντάρι που κανείς δεν έχει το θάρρος να κυνηγήσει και να σκοτώσει αποδεκατίζει τα κοπάδια μας και του βασιλιά Θέσπη. Μην ανησυχείς. Θα φύγω αύριο την αυγή. Θα πάω στην αυλή του βασιλιά Θέσπη και θα κυνηγήσω το λιοντάρι. Είμαι ο Ηρακλής, κύριε. Ήρθα να σκοτώσω το λιοντάρι που αφανίζει τα κοπάδια σας. Χαίρομαι και σε καλωσορίζω στο βασίλειό μου, Ηρακλή. Η παρουσία σου μας τιμά. Οι θεοί να σε βοηθήσουν σε αυτή σου την περιπέτεια. Πέρασαν πια 50 μέρες στην αυλή του βασιλιά Θέσπη. Κάθε μέρα, όταν επέστρεφε από το κυνήγι, τον υποδέχονταν οι 50 κόρες του βασιλιά. Αλλά τα ίχνη του λιονταριού δεν τα έβρισκε ακόμα. Μια μέρα όμως... Ο Ηρακλής σκότωσε το τρομερό λιοντάρι με τα ίδια του τα χέρια. Τα νέα για το κατόρθωμά του πήγαν από στόμα σε στόμα και έφτασαν και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Έτσι, η φήμη του Ηρακλή, του ημίθεου, άρχισε να απλώνεται. Είχε έρθει η ώρα για τον πρόγονό μου να γυρίσει στην οικογένειά του, στη Θήβα. Καθοδόν έπεσε σε απεσταλμένους του βασιλιά του Ορχομενού που ταξίδευαν στη Θήβα για να αποσπάσουν ένα μεγάλο ποσό φόρο από το βασιλιά Κρέοντα. Ο Ηρακλής τους έδιωξε με τις κλωτσιές, ανέλαβε τη διοίκηση του στρατού των Θηβών και νίκησε τον βασιλιά του Ορχομενού μια για πάντα. Για να δείξει την ευγνωμοσύνη του, ο βασιλιάς Κρέων έδωσε την κόρη του Μεγάρα σύζυγο στον Ηρακλή. Ο γάμος γιορτάστηκε με κάθε μεγαλοπρέπεια και επισημότητα. Ο κόσμος χειροκροτούσε, οι θεοί και οι θεές χάρηκαν με αυτή την ένωση. Έπνιξαν το ζευγάρι στα δώρα. Όλοι εκτός από την Ήρα. Μερικά χρόνια αργότερα, ο Ηρακλής και η Μεγάρα χαίρονταν το γάμο και τα παιδιά τους, όταν η Ήρα έστειλε το δώρο της. Την Αλέχθο, μία από τις τρεις μανίες, η οποία σάλεψε το μυαλό του Ηρακλή και τον έκανε να σκοτώσει τη γυναίκα του και τα δυο παιδιά του. Για να επανορθώσει για την άνομη πράξη του, οι θεοί έδιωξαν τον Ηρακλή από τη Θήβα και τον διέταξαν να υπηρετήσει τον ξάδερφό του, τον Ευριστέα, το βασιλιά του Άργους, που δεν ήταν καθόλου φιλικός μαζί του. Στοίχημα ότι κουραστήκατε. Θέλετε να σταματήσω? Όχι, σε παρακαλώ, συνέχισε. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Λοιπόν, ο Ευριστέας έστειλε τον Ηρακλή να σκοτώσει το λιοντάρι της Νεμαίας. Ένα τρομακτικό ζώο, με θεϊκή καταγωγή και τόσο παχύ τρίχωμα που το έκανε άτρωτο. Το λιοντάρι που είχε σκοτώσει πριν χρόνια έμοιαζε με γατούλα μπροστά του. Ο Ηρακλής αντιμετώπισε το ζώο οπλισμένος μόνο με ένα ρόπαλο και το έσκισε με τα ίδια του τα χέρια. Χωρίς να γνωρίζει την αξία του το μαριού, ο Ευριστέας το έδωσε στον Ηρακλή, ο οποίος το φόρεσε και από τότε έγινε και εκείνος άτρωτος. Μετά ο Ευριστέας διάταξε τον Ηρακλή να μπει στους βάρτους της Λέρνας και να σκοτώσει τη Λερναία Ύδρα, ένα τέρας ακόμα πιο τρομακτικό από το λιοντάρι. Η Λερναία Ύδρα ήταν ένας απέσιος δράκος με 9 κεφάλια, 9 πεινασμένα στόματα και 18 σκοτεινά μάτια. Ο Ηρακλής έφτασε στο βάλτο με ένα κάρο που οδηγούσε ο ανιπιός του, ο Ιόλαος, ο γιος του Ιφικλή. Έριξε εκατοντάδες βέλη για να αναγκάσει τη Λερναία Ύδρα να βγει από τη σπηλιά της.
Μόλις βγήκε έξω το τέρας, ο Ηρακλής το αντιμετώπισε με το σπαθί του και καταβάλλοντας όλη του τη δύναμη, κατάφερε να κόψει δύο ή τρία από τα κεφάλια. Δυστυχώς για τον Ηρακλή, το αίμα από τα κομμένα κεφάλια γεννούσε άλλα δύο και η μάχη έγινε ακόμα πιο δύσκολη και επικίνδυνη. Βάλε φωτιά και καθώς βγαίνουν τα νέα κεφάλια, βοήθησέ με να τα κάψω. Έτσι, χάρη στη βοήθεια του ανιψιού του, ο Ηρακλής κατάφερε να εξοντώσει τη Λερναία Ύδρα και η νίκη τον έκανε ακόμα πιο δυνατό. Πριν φύγει από τους βάλτους, βούτυξε την άκρη του σπαθιού του στο δηλητηριώδες αίμα του τέρατος. Ο Ηρακλής γύρισε θριαμβευτής στη χώρα του ξαδέρφου του, αλλά ο Ευριστέας του είπε πως ο άθλος του δεν μέτραγε γιατί τον βοήθησε ο Ιόλαος και διέταξε τον Ηρακλή να φύγει. Σε μια άλλη απόστολη, αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε αύριο, τώρα νιστάζω. Αχ, δεν αντέχω άλλο. Κέλο με σε γογγύλα, πεθάνθη λαβοϊσάμα, γλακτίναν σε διούτε πόρος, αμφιπότα τάει, παν καλάν αγάρ καταγωγής αυτά επτώες ειδόησαν εγώ δε χαίρω και γαράω τα δι το δε μεν φετέσοι Κύπρογένια και γαράω τα δι το δε μεν φετέσοι Κύπρογένια.